Σε αδιανόητε δηλώσει προχώρησε ο σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντήμιου Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ. Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να σκουπίσουμε γρήγορα και ανώδυνα μεγάλο αριθμό των ρωσόφων κατοίκων σε Κρυμαία και Ντομπά. Όπω ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο εξτρεμισμό του Κιέβου και τα εγκλήματά του επιβεβαιώνουν ότι η ειδική επιχείρηση πρέπει να συνεχιστεί. Το Υπουργείο επέστησε την προσοχή στην πρόσφατη μερίδα εξτρεμιστικών δηλώσεων ορισμένων Ουκρανών αξιωματούχων, ιδίω του Μιχαήλ Ποντόλιακ. Όπω αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, ενώ συζητούσε την κατάσταση που αφορά την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία τη Ουκρανία, προχώρησε σε αυτέ τι δηλώσει που υπονοούν εθνοκάθαρση. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Δυτικοί σιωπούν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμησε ότι ο Ποντόλιακ υποσχέθηκε επίσης να τιμωρήσει τους κατοίκους της Κρυμαίας και του Ντομπάς για την επιθυμία τους να εντάξουν το μέλλον τους στη Ρωσία. Ο Μιχαήλ Ποντόλιακ μάλιστα πρόσθεσε ότι τους πρώτους έξι μήνες οι εκαθαρίσεις φιλορώσων στην Ουκρανία πήγαν καλά. Τώρα είναι πιο δύσκολο αλλά όχι αδύνατον.